Είμαστε στο δεύτερο μάθημα του τρίτου κύκλου του σεμιναρίου Στάδια Ιεραρχικής Μαθητείας. Ο τρίτος κύκλος ονομάζεται Σαμπαλικός Χριστός. Το σημερινό μάθημα ονομάζεται Δίκτυα Διανυών Καρδιών Θελήσεων. Τα δίκτυα αυτά είναι κοσμικές πραγματικότητες. Τα κοσμικά δίκτυα έχουν οργανωθεί από κοσμικούς ταξιδευτές πάνω στους ήδη υπάρχοντες τρεις σταυρούς του ζωδιακού κύκλου. Γι' αυτό θα συνδέσουμε τους ταξιδευτές, τα δίκτυα, τους σταυρούς. Μας ενδιαφέρει γιατί μας συμπεριλαμβάνουν. Θα απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα της παρούσας κοσμικής και πλανητικής φάσης? Πώς οι κοσμικές και υλικές πολικότητες παράγουν και συντηρούν το φως? Πώς εγείρονται οι νεκρές ενέργειες? Πώς στους ζωδιακούς σταυρούς βρίσκονται οι κόμβοι των δικτύων? Πώς η Κουνταλίνη και η Αντακάρανα ταυτίζονται, πώς εμείς ανταποκρινόμαστε. Σήμερα ζούμε μια ιδιαίτερη κοσμική και πλανητική φάση. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα? Η εμφάνιση μιας τριπλότητας. Η τριπλότητα που πλέον συνεχώς εμφανίζεται στους ζωντανούς βιωματικούς διαλογισμούς μας. Από το βορρά κατέρχονται κοσμικές ενέργειες. Από το νότο ανέρχονται κοσμικές ενέργειες. Και οι κατερχόμενες ενέργειες και οι ανερχόμενες ενέργειες εγείρουν στο πέρασμά τους νεκρές ενέργειες. Για αυτή την τριπλότητα των κοσμικών ενεργειών μιλάμε. Τις κατερχόμενες, τις ανερχόμενες και τις νεκρές. Ο βορράς είναι μια κοσμική πηγή, ένα κοσμικό κέντρο, ψηλά, πολύ ψηλά, πέρα μακριά, έξω από το σύστημά μας. Ο νότος είναι μια κοσμική πηγή, ένα κοσμικό κέντρο, βαθιά, πολύ βαθιά, πέρα μακριά, μέσα στη ρίζα του συστήματός μας. Οι νεκρές ενέργειες βρίσκονται μεταξύ βορρά και νότου. Σε εκείνες τις ιδιαίτερες περιοχές του συστήματός μας που η ανταπόκριση στις κοσμικές ενέργειες είναι ελλιπής. Οι νεκρές ενέργειες είναι αδρανείς, βάρη κραδασμικές, χωρίς όραση, χωρίς ακοή, στον λεπτοφυή ισχυρό κραδασμό. Εγείρονται όταν βρεθούν σε συνθήκη ποινίου. Τέτοια συνθήκη είναι ένα κανάλι, αγωγός από τον οποίο διέρχεται ρεύμα. Εγείρονται για όσο υφίσταται ρεύμα εξεπαγωγής. Ξαναπέφτουν σε αδράνεια όταν το ρεύμα σταματήσει.
εμείς θέλουμε να συνεχίζουν εγερμένες. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει το ρεύμα να χρησιμοποιείται με τρόπο που αρχικά να τους παραχθεί κέντρο, δηλαδή ένα κύλωμα στο εσωτερικό τους. Στη συνέχεια, εκεί, σε αυτό το κύλωμα, θα εμφυτευθεί και θα γεννηθεί πνευματικός πυνθήρας. Δηλαδή, σαν να λέμε, θα ανάψει φωτίτσα. Και τελικά, ο πνευματικός πυνθήρας θα ενεργοποιηθεί τόσο, ώστε θα γίνει ήλιος φωτοδότης. Ο σπινθήρας ήλιος, ως γεννήτρια ρεύματος, θα δράσει πώς. Δρά από μέσα προς τα έξω, τόσο στην ύλη της μορφής, μετουσιώνοντάς τη, όσο και στην ίδια τη μορφή ως σύνολο, μεταμορφώνοντάς τη. Πώς το κύλωμα προκλήθηκε? Προκλήθηκε από την κρούση της κοσμικής ενέργειας που περνά από το σημείο. Όπως το κύμα της θάλασσας τρώει, σκάβει το βράχο που συναντά και φτιάχνει οπές και σπηλιές. Πώς ο σπινθήρας εμφυτεύτηκε? Εμφυτεύτηκε από την κρούση του ρεύματος της κοσμικής ενέργειας που περνά από το σημείο. Όπως το ρεύμα του αέρα, στο πέρασμά του αφήνει σπόρους που γίνονται ένα με το έδαφος και βρίσκονται σε αλληλεπίδραση, σε συνεργασία με τα στοιχεία του εδάφους. Πώς ο σπινθήρας γεννιέται? Γεννιέται σημαίνει ότι το πρόγραμμα που έχει μέσα του, το σχέδιο που εκδηλώνεται μέσα από τη φύση του, ξετυλίγεται από την κρούση του ρεύματος της κοσμικής ενέργειας που περνά από το σημείο. Όπως ο σπόρος γεννά το δέντρο που είναι, τον άνθρωπο που είναι, το αστέρι που είναι. Γεννιέται σημαίνει ότι ο σπινθήρας σε αλληλεπίδραση με τον πατέρα του κοσμικό ρεύμα και με την μητέρα του στοιχεία του χώρου οργανώνει τη μορφή του, το ένδυμά του, οργανώνει την αυτόνομη παρουσία του. Πώς ο σπινθήρας γίνεται ήλιος φωτοδότης? Ήλιος φωτοδότης είναι ο προγραμματισμός του. Ο σπινθήρας εκδηλώνει αυτό που είναι. Αρκεί αυτό? Αρκεί ο προγραμματισμός του? Όχι. Για να οργανωθεί η μορφή του ως ήλιος και το φως του να εκδηλωθεί μέσα από τη μορφή,
πρέπει να διατηρεί ορθές πολικότητες, κοσμικές και υλικές. Αυτό είναι δύσκολο? Ναι. Γιατί? Επειδή υπάρχουν μηχανισμοί της ύλης του χώρου όπου βρίσκεται, που επηρεάζουν, αλλάζουν τις πολικότητες της ύλης της δικής του μορφής, ώστε η μορφή του συνεχώς να αποδιοργανώνεται. Η αποδιοργάνωση αυτή καταναλώνει το φως του. Με αποτέλεσμα το φως να μην επαρκεί για τη μετουσίωση της μορφής σε ήλιο. Όπως οι καρδιές μας. Ενώ ξεκινούν να είναι φάτνοι των αλόγων, των χωρίς λογική δηλαδή, που είναι οι πίτρες, οι πατέρες της ύλης, της χωρίς λόγο και νου ύλης, στη συνέχεια οι καρδιές μας γίνονται φάτνοι, μήτρα του νοήμωνα πνευματικού σπινθήρα, που εκδηλώνεται. Διατηρώντας τις ορθές πολικότητες, οι καρδιές μας σταδιακά καθίστανται γεννήτριες πνευματικού ρεύματος. Γεννήτριες πνευματικών σπινθήρων. Για όλους εκείνους που, ευρισκόμενοι στην επικράτειά τους, ενεργοποιούνται από την παρουσία του ζωοδότη ρεύματός τους. Πώς διατηρούμε ορθές πολικότητες? Υποδεχόμενοι μέσα μας κοσμικές ενέργειες. Υποδεχόμενοι μέσα μας και τις κατερχόμενες από τον μαγνητικό βορρά και τις ανερχόμενες από το μαγνητικό νότο. Γιατί προσδιορίζουμε ότι ο βορράς και ο νότος είναι μαγνητικός? Επειδή μιλάμε για ηλεκτρομαγνητικά πεδία συστημάτων, μορφών. Οι κοσμικές ακτίνες που εισέρχονται στο πλανητικό μας σύστημα εισάγονται από το μαγνητικό βορρά του. Είναι κατερχόμενες. Όχι όμως πρωτοερχόμενες. Έχουν επανεμφανιστεί στο πλανητικό μας σύστημα. Έχουν επαναεισαχθεί. Τότε, όταν είχαν ξανάρθει, έδρασαν. Έφεραν αποτελέσματα. Και τώρα θα δράσουν, θα επιφέρουν αποτελέσματα και πάλι θα ξανάρθουν για να ξαναδράσουν. Είναι σαν ένα τελετουργικό στην κοσμική επικράτεια. Μια κυκλική, επαναληπτική παρουσία, απουσία, παρουσία των κοσμικών ακτίνων, αναπεριοχές της επικράτειας. Κατά την απουσία τους, κοσμικές ακτίνες άλλων τύπων εμφανίζονται, δρούν και φεύγουν. Ποιες από τις κοσμικές ακτίνες
που διεισδύουν, κατέρχονται από το βορρά, γίνονται σε εμάς αισθητές. Αισθητές γίνονται αυτές που ήδη, επειδή έχουν ξανάρθει, έχουν καταβυθιστεί στην επικράτεια της πλανητικής μας διάταξης. Και έχουν χρησιμοποιηθεί ως κοσμικές δημιουργικές δυνάμεις. Από εκείνα τα κοσμικά όντα που έδρασαν για τη γένεση και την ανάπτυξη της διάταξής μας. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκονται στην πλανητική κουνταλίνη, δηλαδή στα βάθη της βάσης της διάταξής μας. Όταν στους διαλογισμούς μας αναφερόμαστε στην καρδιά του πλανήτη μας και στο ιερό της καρδιάς του, σημαίνει ότι από το κέντρο της καρδιάς του τίνουμε να διεισδύσουμε στη βάση του, στη βάση της σπονδυλικής του στήλης, στα κουνταλινικά πυρά. Δηλαδή, στις κοσμικές δημιουργικές δυνάμεις που είναι καταβυθισμένες στην πλανητική μας διάταξη. Είναι καταβυθισμένες και εν υπνώση? Όχι. Σήμερα μεγάλο μέρος τους είναι ενεργό. Μεγάλο μέρος τους έχει εγερθεί. Τι σημαίνει αυτό? Περί αυτού θα χρησιμοποιήσω την εισαγωγή από τα τεχνικά στοιχεία ηλιακού διαλογισμού. Ολόκληρος ο πλανήτης μας βρίσκεται σε πολύ ισχυρή ενεργειακή διέγερση, που σημαίνει ευκαιρία για όλους μας να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τη δύναμη, περιφρουρούμενη από το πυρ της αγάπης. Η κουνταλίνη ως η πνευματική συνείδηση του ατομικού και του εκδηλωμένου κόσμου, ανερχόμενη από το πρώτο ενεργειακό κέντρο στο έβδομο, πάνω από το κεφάλι, απορροφάται πλήρως από την υπέρτατη συνείδηση, από την αυτόφωτη ψυχή, που είναι εκεί ψηλά. Στο έβδομο ενεργειακό κέντρο, το άτομο που έχει ανεβάσει εδώ την κουνταλίνη του και την έχει συνδέσει με την υπέρτατη συνείδηση, με την αυτόφωτη ψυχή, ενσωματώνει πλήρως γνώση, αγάπη, σοφία, θέληση για το καλό. Είναι γαλήνιο, ήρεμο, ατάραχο. Είναι μετουσιωτικό για το περιβάλλον του. Η πλήρως διαγερμένη κουνταλίνη στο έκτο ενεργειακό κέντρο είναι χωρίς αίσθηση διαδικότητας και είναι σε απόσπαση από τα κάτω κέντρα. Η πλήρως διαγερμένη κουνταλίνη στο έκτο ενεργειακό κέντρο έχει μέσω ταύτισης πλήρως απορροφήσει τις ιδιότητες των κάτω κέντρων. Βλέπετε ότι στο έβδομο η κουνταλίνη απορροφάται από την ψυχή. Στο έκτο έχει απορροφήσει τις ιδιότητες όλων των κάτω. Άρα όταν απορροφηθεί από την ψυχή η ίδια,
της δίνει και τις ιδιότητες που στο έκτο έχει παραλάβει. Για να δούμε τι άλλο κάνει. Απορροφώντας από πάνω το φως της ψυχής, με υπερσυνειδητό διαλογισμό, συνεχίζει την ανωδική πορεία και ενσωματώνει την ταύτιση «εγώ και ο πατήρ μου ένες μεν» ή «εκείνο είμαι εγώ, εγώ είμαι εκείνο». Δύο προτάσεις πολύ γνωστές που υποδηλώνουν την ταύτιση στο επίπεδο αυτό. Εδώ στο έκτο ενεργειακό κέντρο το άτομο διαθέτει αυτοκυριαρχία, απλή ζωή, ανώτερη σκέψη. Εδώ στο τέταρτο ενεργειακό κέντρο ο θεϊκός ήχος αρχίζει να ηχεί ως ενσωμάτωση της πνευματικής γνώσης. Στο τέταρτο ενεργειακό κέντρο η αφυπνισμένη κουνταλίνη καθιστεί σε γιογκική θέση, ενώνεται διαλογιστικά με τον θεϊκό ήχο. Παραλαμβάνει δηλαδή από ψηλά, μέσω του υπερβατικού διαλογισμού. Και το άτομο ισορροπεί στο σώμα και το νου. Η συσπυρωμένη δύναμη ή κουνταλίνη στο πρώτο ενεργειακό κέντρο, όπου βρίσκεται σαν να είναι σε φαινομενικό ύπνο, έχει 3,5 περιστροφές, 3,5 συσπυρώσεις. Ο αριθμός 3,5 των περιστροφών συσπυρώσεων της κουνταλίνη περιέχει μια μεγάλη αποκρυφιστική αλήθεια. Τι σημαίνει ότι οι κοσμικές καταβυθισμένες ενέργειες είναι ανερχόμενες? Σημαίνει ότι βρίσκονται στην πλανητική αντακάρανα. Δεν είναι πλεγμένες μαζί της. Δεν αποτελούν μέρος της. Είναι η ίδια η πλανητική αντακάρανα. Λέμε κάτι συγκλονιστικά απλό και κορυφαίο σε συνέπειες για τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Συνδέουμε τις δύο έννοιες, την κουνταλίνη και την αντακάρανα. Η αντακάρανα είναι η ηλεκτρομαγνητική γέφυρα που ενώνει δύο ή περισσότερα σημεία. Η κοσμική αντακάρανα ενώνει το βορρά και το νότο της κοσμικής επικράτειας. Είναι ο αρχικός άξονας της εξελισσόμενης κοσμικής μορφής. Η πλανητική αντακάρανα ενώνει το βορρά και το νότο της πλανητικής επικράτειας. Είναι ο αρχικός άξονας της εξελισσόμενης πλανητικής μορφής και τμήμα της κοσμικής αντακάρανα. Η αντακάρανα ή γέφυρα ή άξονας δομείται από πνευματικές δυνάμεις που την ανεβοκατεβαίνουν.
ενισχύεται από τις υλικές δυνάμεις που συμμετέχουν στο δημιουργικό δομητικό έργο. Όταν η κουνταλίνη, η κοσμική ενέργεια, ανέρχεται, τότε στο διάβα της κατακαίει τις αναλώσιμες ενέργειες της αντακάρανα και την απελευθερώνει, την διανοίγει ως αγωγό για να περάσει. Τι είπαμε? Η κουνταλίνη, ανερχόμενη ως κοσμικό πυρ, την ώρα που διανοίγει αγωγό για να περάσει, απελευθερώνει την αντακάρανα από τις αναλώσιμες ουσίες. Το ποιες είναι αυτές οι αναλώσιμες ουσίες δεν είναι του παρόντος, αλλά είναι ένα σημαντικό ερώτημα προς απάντηση. Πώς η κοσμική ενέργεια της κουνταλίνη μπορεί να ανέλθει μέσα από το σύστημα στο οποίο είναι καταβυθισμένη? Μπορεί να ανέλθει γιατί η δυναμική κοσμική ενέργεια που δραστηριοποιείται μέσα στην αντακάρανα του συστήματος της παράγει πολικότητες, τις παράγει επαφές, τις παράγει συνδέσεις και έλξεις. Συμβαίνει γιατί η ανερχόμενη κουνταλίνη ήταν κάποτε κατερχόμενες ενέργειες. Κατερχόμενες ενέργειες που χρησιμοποιήθηκαν για τη δόμηση της πλανητικής αντακάρανα από πάνω προς τα κάτω. Και τώρα αυτή που ξανανεβαίνει βρίσκει κομμάτια του εαυτού της και μπορεί να κάνει πολικότητες. Η ανερχόμενη κουνταλίνη ήταν κάποτε κατερχόμενες ενέργειες, το ξαναείπαμε, που χρησιμοποιήθηκαν για τη δόμηση. Αυτές οι κατερχόμενες ενέργειες τη δόμησαν, την έπλεξαν. Είναι η ίδια η πλανητική αντακάρανα από το κοσμικό όλο στο κοσμικό μέρος, στο κοσμικό τμήμα. Έτσι, πολλαπλώς συνδέσαμε την κουνταλίνη και την αντακάρανα, την αντακάρανα και την κουνταλίνη. Τώρα ας περάσουμε στα αλληλοπλεκόμενα δίκτυα των κοσμικών ενεργειών. Πρώτα θα δούμε το κοσμικό δίκτυο διανοιών. Ποιο είναι το κοσμικό όλο? Η διάνοια του κοσμικού λόγου. Ποιο είναι το κοσμικό μέρος? Η διάνοια του πλανητικού λόγου. Διαλέγουμε αυτό το μέρος, δηλαδή τον πλανητικό λόγο, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Αν ήμασταν σε άλλο πλανήτη, σε άλλη διάταξη, θα είχαμε διαλέξει ένα άλλο μέρος, τμήμα. Η πλανητική αντακάρανα είναι γέφυρα διανοιών. Από πάνω προς τα κάτω, η στρατηγική είναι από τη διάνοια του πολύ πολύ μεγάλου Θεού, που είναι ο κοσμικός λόγος, στη διάνοια του πολύ μεγάλου Θεού, που είναι ο ηλιακός λόγος,
στη διάνοια του μεγάλου Θεού που είναι ο πλανητικός λόγος, στη διάνοια του μικρού εν Θεό ανθρώπου που είναι το ανθρώπινον και στη διάνοια του ελαχιστότατου εν Θεό στοιχειακού όντως. Στη μεγάλη επίκληση, μεγάλη επιβεβαίωση, λέμε από τη διάνοια του Θεού μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων. Αν Θεός εδώ είναι ο κοσμικός λόγος, για εμάς εκπροσωπείται από τον ρίση μας, τον πλανητικό μας λόγο, που δίνει στον αντιπρόσωπό του τον Σανάτ Κουμάρα. Ο οποίος Σανάτ Κουμάρα δίνει στο τρίγωνο σαν μπάλα ιεραρχία ανθρωπότητα. Το οποίο τρίγωνο δίνει στα ελαχιστότατα εν Θεό στοιχειακά όντα. Ο Θεός, κοσμικός λόγος, δίνει σε όλους τους ρίση που είναι πλανητικοί λόγοι. Η ρίση είναι της μεγάλη άκτου. Ο καθένας κάνει τη δική του διαδρομή σκυταλοδρομίας διανοιών. Όπως ο δικός μας ρίση στη σκυταλοδρομία των διανοιών που περιγράψαμε ήδη. Σε αυτές τις σκυταλοδρομίες των διανοιών, τον ενδιάμεσο παράγοντα παίζουν οι ηλιακοί άγγελοι. Είναι μεσολαβητές. Τι έχουμε πει για αυτούς, για τους ηλιακούς αγγέλους? Είναι πλήρεις διάνοιες, οργανωμένες ήδη από το προηγούμενο ηλιακό σύστημα, και τώρα κυκλοφορούν στο τωρινό ηλιακό σύστημα, δίνοντας άπλετα αυτό που είναι σε αυτούς που προσπαθούν να το αποκτήσουν, σε εμάς δηλαδή. Κερδίζουν από την εμπειρία αυτής της μετάδοσης. Και τώρα θα περάσουμε στο κάθετο δίκτυο καρδιών, που είναι από αγάπη σε αγάπη. Το κοσμικό όλο είναι μόνον η διάνοια του κοσμικού λόγου? Όχι. Στο κοσμικό όλο υπάρχει και η αγάπη του κοσμικού λόγου. Στην περίπτωση αυτή, ποιο είναι το κοσμικό μέρος? Είναι η αγάπη του πλανητικού λόγου. Η πλανητική αντακάρανα είναι και γέφυρα αγάπης. Από πάνω προς τα κάτω η στρατηγική είναι από την αγάπη του πολύ πολύ μεγάλου Θεού του κοσμικού λόγου στην αγάπη του πολύ μεγάλου Θεού που είναι ο ηλιακός λόγος. Ο οποίος δίνει στην αγάπη του μεγάλου Θεού που είναι ο πλανητικός λόγος. Ο οποίος δίνει στην αγάπη του μικρού εν Θεού ανθρώπου που είναι το ανθρώπινο. Και το ανθρώπινο δίνει αγάπη στο ελαχιστότατο εν Θεό στοιχειακό όν. Στη μεγάλη επίκληση, μεγάλη επιβεβαίωση λέμε από την καρδιά του Θεού μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ο Χριστός είναι στη γη.
εδώ είναι ο κοσμικός λόγος, τότε ο Θεός κοσμικός λόγος δίνει σε όλες τις συζύγους τον Ρίση, που είναι πλανητικοί λόγοι. Δηλαδή σε όλες τις πλειάδιες αδελφές, που η κάθε μια τους κάνει τη δική της διαδρομή σκυταλοδρομίας καρδιών. Σε αυτές τις σκυταλοδρομίες των καρδιών, τον ενδιάμεσο παράγοντα παίζουν οι Χριστοί. Χριστοί στον πληθυντικό. Γιατί? Επειδή είναι τίτλος επίτευξης και τον κατέχουν πολλοί. Για εμάς, η σύζυγος του Ρίση μας, πλανητικού μας λόγου, εμφανίζεται μέσα από το ζώδιο του Ταύρου στον σταθερό σταυρό και δίνει στον ηλιακό λόγο, ο οποίος εμφανίζεται μέσα από το ζώδιο του Σκορπιού. Ο Ταύρος και ο Σκορπιός είναι απέναντι. Ο Σανάτ Κουμάρα, αντιπρόσωπος του Ρίση και μαθητής του ηλιακού λόγου, εμφανίζεται μέσα από το ζώδιο του Ζυγού. Ο Ζυγός, για την απέραντη κοσμική περίοδο που διανύουμε, βρίσκεται στο κέντρο και των τριών σταυρών, των ουρανών. Στο κέντρο του θεμελιώδη, του σταθερού και του μεταμορφωτικού. Ο Ζυγός έχει έναν αναφορικό, ρυθμιστικό ρόλο όσον αφορά την κοσμική διάνοια. Και αυτή καθεαυτή όσον αφορά την ρύθμισή της από τις ανώτερες συμπαντικές δυνάμεις. Και όσον αφορά την επικράτειά της, ότι δηλαδή αφορά στη μορφή της και στις επιμέρους εξαναγκαστικές ρυθμίσεις που ακολουθούν κάθε αλλαγή της. Όταν κάτι μεγάλο αλλάζει, όλα τα μέσα μικρά πρέπει να αλλάξουν, να ρυθμιστούν στην αλλαγή. Έτσι ο Σανάτ Κουμάρα, ο Ζυγός, μπορεί να συνδράμει ρυθμιστικά τους υπηκόους του και του πνεύματός του και της ψυχής του και της προσωπικότητάς του. Γιατί ο Σανάτ Κουμάρα είναι τρισυπόστατος. Είναι και πνεύμα που αντιπροσωπεύει τη ζωή και ψυχή που αντιπροσωπεύει την ιδιότητα και προσωπικότητα που αντιπροσωπεύει τη μορφή και την εμφάνιση. Ως πνεύμα είναι ζωή. Δράω ζωή και δίνει ζωή. Ως ψυχή είναι ενσωμάτωση ιδιοτήτων. Δρά βάσει αυτών των ιδιοτήτων και δίνει τις ιδιότητες του προς ενσωμάτωση. Ο Σανάτ Κουμάρα ως προσωπικότητα διαθέτει μορφή εμφάνιση, δρά μέσα στα μορφικά υποσύνολα της μορφής και τους δίνει νέες μορφές, νέες εμφανίσεις. Με τις επιμέρους κάθε φορά μεταμορφώσεις που συμβαίνουν, καταλήγει να μεταμορφώσει ολόκληρη την προσωπικότητά του, τη μορφή του, την εμφάνισή του. Τι είναι αυτό που θέλει? Θέλει
η μορφή της προσωπικότητάς του, που είναι το σύνολο των βασιλείων της πλανητικής φύσης, να υπακούσει, δηλαδή να ρυθμιστεί στην τρίτη ακτίνα της ενεργού νοημοσύνης, που χαρακτηρίζει την προσωπικότητά του. Γιατί θέλει να ρυθμιστεί στην τρίτη ακτίνα για να ολοκληρώσει τις προδιαγραφές της κοσμικής διάνοιας. Και αυτές που είχε πετύχει το προηγούμενο ηλιακό μας σύστημα για το περιεχόμενό του και αυτές που είναι οι σύγχρονες προδιαγραφές της κοσμικής διάνοιας. Δηλαδή, αν σου έχουν μείνει κάποια μαθήματα για το επόμενο έτος, πρέπει να περάσεις και αυτά του προηγούμενου και τα μαθήματα του νυν έτους. Ταυτόχρονα, θέλει οι ψυχές του συνόλου των βασιλείων της πλανητικής φύσης να υπακούσουν και να ρυθμιστούν στην δεύτερη ακτίνα του, την ακτίνα της αγάπης σοφίας. Γιατί το θέλει αυτό? Το θέλει για να ολοκληρώσει τις προδιαγραφές της κοσμικής καρδιάς και αυτές που είχε πετύχει το προηγούμενο ηλιακό σύστημα για το περιεχόμενό του και αυτές τις προδιαγραφές που είναι οι σύγχρονες της κοσμικής καρδιάς. Ταυτόχρονα, ο Σανάτ Κουμάρα θέλει η ζωή, το πνεύμα του συνόλου, των βασιλείων της πλανητικής φύσης, να υπακούσει, δηλαδή να ρυθμιστεί στην πρώτη του ακτίνα, της ισχύως και της θέλησης. Γιατί? Για να ολοκληρώσει τις προδιαγραφές της κοσμικής ζωής, αυτές που η κοσμική ζωή έχει ήδη πετύχει στο ιερό της τρίγωνο, Πλειάδες, Σύριος, Μεγάλη Άρκτος, για το περιεχόμενό του. Γιατί σε αυτό το περιεχόμενο ανήκουν ορίσει ο δικός μας της Μεγάλης Άρκτου και η Πλειάδια σύζυγός του. Με κάποιον τρόπο, σε αυτό το περιεχόμενο ανήκει και η μικρή Πλειάδια κόρη τους, στην οποία ανήκει το ηλιακό μας σύστημα. Όταν λέμε ανήκει, σημαίνει ότι υπάγεται στους νόμους του και κληρονομεί τις επιτεύξεις του. Για τον σκοπό αυτό, ο Σανάτ Κουμάρα ζυγός εμφανίζεται ως πλανητικός θεός, κριτής, με την ακριβοδίκαιη ζυγαριά του. Ο θεός της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρεται σε αυτήν την όψη του Σανάτ Κουμάρα ζυγού. Ζυγίζει την ανθρωπότητα. Ζυγίζει τα υπανθρώπινα βασίλεια. Ζυγίζει τα στοιχειακά και στοιχειώδη βασίλεια. Ζυγίζει ολόκληρη την πλανητική φύση. Τι ζυγίζει? Ζυγίζει τη διάνοιά τους. Έχουν, δεν έχουν, πόσοι έχουν? Ζυγίζει τον βαθμό δράσης της πέμπτης ακτίνας τους. Γιατί η πέμπτη ακτίνα δείχνει την διανοητική ανάπτυξη του μικρού ανθρώπου που προσπαθεί να την αποκτήσει. Την ανάπτυξη.
και δείχνει την ανάπτυξη του εμβριώδη νου των ζώων που βασίζεται στα βασικά τους ένστικτα.